Γιατί πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους Αγίους Αποστόλους, όχι μόνο τον Πέτρο και τον Παύλο, αλλά και σε όλους τους Αγίους Αποστόλους, ιδιαίτερα δε σε αυτούς, οι οποίοι πραγματικά ήταν πρωτοκορυφαίοι με το έργο που προσέφεραν. Διότι μας μετέδωσαν την παράδοση του Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, παρέδωκα, όχι παρέλαβον. Έτσι λοιπόν οι Απόστολοι είναι αυτοί που, οι οποίοι μας παρέδωσαν αυτά που είπε ο Χριστός αυθεντικά. Στη συνέχεια, αυτά τα οποία είπαν οι Απόστολοι, ή οι ίδιοι Απόστολοι, τα παρέδωσαν στους Αποστολικούς πατέρες, στους μαθητές του και στους Αποστολικούς πατέρες, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς πρόλαβαν τους Αποστόλους εν ζωή. Όπως ο Άγιος Πολύκαρπος, που ήταν μαθητής του Αγίου Άνου του Θεολόγου. Και οι Αποστολικοί Πατέρες παρέδωκαν την ίδια παράδοση στους Αγίους, μετέπειτα Αγίους Πατέρες, οι οποίοι φτάνουν μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου. Η παράδοση είναι εκείνη η οποία μας ανοίγει την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Και όταν λέμε παράδοση, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγραπτο. Είναι όλα αυτά τα οποία μας άφησαν ως γραπτά οι Άγιοι Πατέρες, παλαιότεροι και σύγχρονοι. Πατέρες οι οποίοι ακολούθησαν και έμειναν σταθεροί στα βήματα των Αποστόλων, των Μεταποστολικών Πατέρων και των άλλων Αγίων Πατέρων. Αυτή την παράδοση πρέπει να την κρατήσουμε. Είδατε για τον Χριστό τι είπε ο Πέτρος, ή να υποακολουθήσετε τη σύγχυση αυτού. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Χριστού. Αυτά τα ίχνη μας παρέδωσαν. Όμως στην εποχή μας έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και τελικά αυτή η παράδοση την οποία μας, η οποία μας παρεδόθη από τους Αγίους Πατέρες έχει αλλοιωθεί. Έχει την έχουν θολώσει και μάλιστα μερικοί προσπαθούν να την αλλάξουν λέγοντας ότι πλέον χρειάζεται, βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή, την μεταπατηρική εποχή και πρέπει να αλλάξει και η παράδοση. Για να μην σας κουράζω. Αυτά όλα είναι στοιχεία των εσχάτων. Ξέρετε, έλεγε ο γέροντας Θανάσιος, ο γέροντάς μας, στο τέλος της ιστορίας, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα καταργήσει, βέβαια αυτό το έπαιρνε από αυτά που έλεγε και ο Παύλος, πανσέβασμα, όλες τις θρησκείες. Θα καταργήσει και το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα καταργήσει και την παράδοση των Πατέρων. Βλέπετε, όλα αυτά είναι στοιχεία των εσχάτων. Και θα δημιουργήσει αυτό, θα δώσει αυτό σε ένα καινούργιο Ευαγγέλιο. Καταλαβαίνετε τι Ευαγγέλιο θα δώσει ο Αντίχριστος, μέσα στον οποίο θα βρίσκεται ο ίδιος ο Σατανάς. Και μια άλλη παράδοση. Γι' αυτό, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ασχολούμαστε συνεχώς με αυτά τα θέματα. Είναι θέματα τα οποία έχουν σχέση με την αιώνια σωτηρία μας. Πρέπει να μαθαίνουμε τι είναι η παράδοση, να μένουμε σε αυτή και να προσπαθούμε να τη βιώνουμε. Δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο πόσοι από εμάς τους χριστιανούς θα μείνουν όρθιοι. Διότι από εδώ και πέρα δεν θα μας φυλάει ούτε καν σκοροφύλακας, ούτε. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Πολλοί αντιχριστιανικοί νόμοι βγαίνουν. Σε λίγο θα αρχίσουν να διώχνουν και τις συνορίες, τα μοναστήρια θα αρχίσουν από εκεί οπωσδήποτε, διότι αυτά θεωρούνται αιτία του κακού, που υπάρχει αντίδραση προς τις πολιτικές αρχές, διότι αυτοί, λένε, είναι εκείνοι οι οποίοι ξεσηκώνουν τον κόσμο. Αρχίσουμε λοιπόν από εκεί, θα χτυπήσουν και τις συνορίες και στο τέλος τι θα γίνει. Στο τέλος θα φτάσουμε να έχουμε δύο εκκλησίες. Θα είναι η μία εκκλησία η οποία θα είναι κρατική και θα κάνει ό,τι θέλουν οι πολιτικοί άρχοντες. Και θα είναι και η ιδιοκόμενη εκκλησία η οποία θα καταφεύγει σε τόπους λατρείας
όπως κατέφευγε στις εποχές που εδιώκει το η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, αυτά δεν είναι μακριά, θα τα ζήσουμε, τα πράγματα φαίνονται ότι τρέχουν, γι' αυτό να είμαστε σταθεροί στην Αποστολική Παράδοση και να ευγνωμονούμε τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, όπως και τους υπολείπους, οι οποίοι μας μετέδωσαν αυτή την παράδοση του Χριστού, η οποία μας οδηγεί στην αιώνια σωτηρία.